παίξαμε Color Brain. Το καινούριο παιχνίδι της Zito και της Ψυχογιός είναι ένα παιχνίδι το οποίο ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών party, παιχνίδια με πάρα πολύ εύκολους κανόνες, κυριολεκτικά είναι δύο κουβέντες και ξεκινάμε να παίζουμε. Παιχνίδι το οποίο παίζεται σε ομάδες, μπορεί να παίξουν μέχρι και 4 ομάδες το παιχνίδι και φυσικά στις ομάδες μπορούν να υπάρχουν όσοι παίχτες θέλουν. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών party quiz με ερωτήσεις. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του παιχνιδιού είναι ότι δεν χρειάζεται να είστε expert, να έχετε φοβερές γνώσεις, καταπληκτικές γνώσεις όπως τα περισσότερα παιχνίδια τρίβια και ούτω καθεξής. Πρόκειται για ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίχτες απαντάνε σε διάφορες ερωτήσεις με ένα σετ καρτών που έχουν στο χέρι τους που δείχνουν κάθε κάρτα ένα χρώμα. Υπάρχουν λοιπόν 11 χρώματα και με αυτά οι παίχτες θα πρέπει να απαντάνε στις ερωτήσεις που βρίσκονται κάτω στο τραπέζι και από τα οποία, αν απαντάνε σωστά, θα παίρνουν πόντους νίκης για να συγκεντρώσουν 10 πόντους νίκης με την ομάδα τους και να κερδίσουν. Γενικά μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια τα οποία μπορεί κάποιος να είναι super expert, super ειδικός, να έχει φανταστικές γνώσεις, όμως εγώ ανοίγω στην κατηγορία αυτών που παρόλο που μου αρέσουν τα παιχνίδια quiz, τα παιχνίδια trivial, επειδή δεν είμαι πάρα πολύ καλός και δεν έχω πολύ καλή μνήμη και γνώσεις φυσικά, πολλές φορές χάνω ή έρχομαι δεύτερος. Παρ' όλα αυτά περνάω πολύ καλά. Εδώ λοιπόν δεν θα αισθανθείτε ποτέ δεύτερος ή δεύτερη σε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί όλοι έχουν την ευκαιρία να χτυπήσουν όλους στα ίσια και φυσικά το γεγονός το ότι πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πράγματα τα οποία μπορεί να τα βλέπεις στην καθημερινότητα, ωστόσο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ότι τα έχεις αποτυπώσει, όπως για παράδειγμα ποια είναι τα χρώματα στους Ολυμπιακούς κύκλους, ποια είναι τα χρώματα της Google και ούτω καθεξής, και οι παίχτες πρέπει να απαντάνε δείχνοντας κατάλληλες κάρτες, τα κατάλληλα χρώματα και ούτω καθεξής. Φυσικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ενδιαφέρον, έχει πολύ πλάκα, έχει πολύ ανταγωνισμό και νομίζω είναι από εκείνα τα παιχνίδια τα οποία ξεκινάς, τα εξηγείς, δεν λες δύο κουβέντες, ξεκινάς να παίζεις και περνάς πολύ καλά. Νομίζω είναι ένα από τα party game τα οποία βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα στο τραπέζι. Ίσως είναι και η πρώτη μου επιλογή και σε non-gamer, δηλαδή ανθρώπους που δεν έχουν εμπειρία πολύ με επιτραπέζια παιχνίδια ή έχουν παίξει πολύ παλιά επιτραπέζια παιχνίδια. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι δεν θα τα ευχαριστηθούν και παίκτες έμπειροι, το αντίθετο μάλιστα. Είναι από εκείνα τα παιχνίδια τα οποία νομίζω έχουν ένα sweet spot και ταιριάζουν σε όλα τα γούστα και σε όλες τις βιβλιοθήκες. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς παίζει το παιχνίδι, να σας εξηγήσω τους κανόνες, να σας δείξω ακριβώς περί τίνος πρόκειται και να επιστρέψουμε στο τέλος αυτού του βίντεο όπως κάνουμε πάντα για μια σύντομη σύνοψη και την τελική μας άποψη. Όπως πάντα, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, αν σας αρέσει η προσπάθειά μας να διαδώσουμε το αγαπημένο μας χόμπι στην κοινότητα, στην Ελλάδα, να μάθουν περισσότεροι για το επιτραπέζιο παιχνίδι, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και ένα share στο βίντεο ή ελάτε στην ομάδα μας στο επιτραπέζιο στο Facebook για να μιλήσουμε για επιτραπέζια παιχνίδια. Πάμε να δούμε πώς παίζει. Να δούμε πώς παίζει το Color Brain, το τελευταίο party game της Zito και της Ψυχογιός, ένα εξαιρετικά αστείο, διασκεδαστικό, εύκολο, προσιτό, πανεύκολο και είπαμε διασκεδαστικό παιχνίδι party για όλους. Σκοπός του παιχνιδιού. Κερδίζει η πρώτη ομάδα που θα συγκεντρώσει 10 πόντους. Κερδίζετε 10 πόντους απαντώντας στις συναρπαστικές ερωτήσεις του Color Brain, χρησιμοποιώντας τις 11 κάρτες χρωμάτων που βλέπετε εδώ μπροστά σας. Κάθε ομάδα θα πάρει ένα τέτοιο set 11 καρτών στα 11 διαφορετικά χρώματα, η ομάδα 1, η ομάδα 2, η ομάδα 3, η ομάδα 4. Το παιχνίδι παίζεται από 2 έως 20 παίκτες και οι παίκτες χωρίζονται σε ομάδες και παίζουμε ομάδες στο παιχνίδι. Πάμε να δούμε την προετοιμασία. Το παιχνίδι παίζεται λοιπόν με 2 έως 4 παίκτες ή ομάδες και κάθε ομάδα μπορεί να έχει όσους παίκτες θέλουν. Οι κάρτες χρωμάτων είναι χωρισμένες σε 4 σετ και κάθε σετ αποτελείται από 11 κάρτες χρωμάτων που έχουν το ίδιο εικονίδιο στο πίσω μέρος όπως βλέπετε. Το εικονίδιο είναι αυτό εδώ κάτω και είναι διαφορετικό έτσι ώστε να ξεχωρίζει και το εικονίδιο της ομάδας αλλά και το νούμερο της ομάδας. Και η τέταρτη ομάδα έχει αυτό εδώ. Κάθε ένα από αυτά τα 4 σετ έχει όλες αυτές τις 11 κάρτες χρωμάτων που βλέπετε. Έχουμε το μοβ, το κόκκινο, το πορτοκαλί, το μπλε, το καφέ, το κίτρινο, το ροζ, το μαύρο, το γκρι, το πράσινο και το λευκό. Και γενικότερα σε αυτό το παιχνίδι οι ερωτήσεις, κάτι μπορεί να είναι ας πούμε για παράδειγμα μπλε ή γαλάζιο, προφανώς αυτή είναι η κάρτα η οποία ταιριάζει γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο καλύτερο αν έρχεται αυτό στο μυαλό σας. Γι' αυτό και υπάρχουν και διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε για να σας δώσει το παιχνίδι να καταλάβετε ότι είναι το μπλε με όχι την αυστηρή έννοια ότι είναι ένα συγκεκριμένο τόνος μπλε, είναι γενικά το μπλε χρώμα και κάποιες αποχρώσεις του μπλε αντίστοιχα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνουμε. Κάθε ομάδα παίρνει ένα σετ καρτών τέτοιων, 11 κάρτες χρωμάτων. Θα πρέπει να έχει μέσα την μπλε, την πράσινη, την κόκκινη, την πορτοκαλί, την κίτρινη, την καφέ, τη ροζ, τη μαύρη, τη λευκή, τη μοβ και την γκρίζα κάρτα. Παίρνει επίσης μια κάρτα αρπαγής χρωμάτων, η οποία είναι αυτή εδώ. Και λέει από πίσω κάρτα αρπαγής 8 χρωμάτων. Κλέψτε τα χρώματα, αυτή θα μπορεί να παιχτεί μόνο μια φορά από κάθε ομάδα στο γύρο, θα εξηγήσουμε πώς και πότε.
Και αφού γίνει και αυτό, τοποθετούμε τις κάρτες ερωτήσεων στη θήκη για κάρτες έτσι ώστε να φαίνεται η ερώτηση από το άνοιγμα και τίποτα άλλο. Ούτε η απάντηση, ούτε κάτι άλλο. Τοποθετούμε στη μέση του τραπεζιού τη θήκη με τις κάρτες, με τον πίνακα βαθμολογίας, καθώς και ένα μόλυβι για να σημειώνουμε το σκορ εδώ πάνω. Γιατί εδώ είναι μία γραμμή για κάθε μία από τις 4 ομάδες. Όποια φτάσει στους 10 πόντους θα κερδίζει το παιχνίδι. Να πούμε εδώ ότι το παιχνίδι έρχεται με δύο μεγάλες τράπουλες από 75 κάρτες η κάθε μία, οποίες είναι επίσης διπλής όψης. Κάτι το οποίο το κάνει το παιχνίδι πάρα πολύ επαναπαίξιμο, με πολλή ποικιλία. Κάθε μία παρτίδα δεν θα είναι ίδια και φυσικά θα έχετε πάρα πολύ replayability μέσα στο παιχνίδι. Το κουτάκι το οποίο αναφέρομαστε είναι αυτό εδώ, έχει διάφανο το μπροστά κομμάτι και μέσα ουσιαστικά είναι ένα tuck box, έχει θήκη για τις κάρτες. Βλέπουμε λοιπόν και παίρνουμε το ένα set 75 καρτών και οι κάρτες είναι αριθμημένες από πίσω. Υπάρχουν και δύο θήκες μέσα, αν δεν θέλετε να τις μπερδέψετε, αλλά όπως και να έχει, δεν υπάρχει μεγάλη σημασία. Τοποθετούνται μέσα σε αυτήν εδώ την θήκη, έτσι ώστε να υπάρχει λίγος χώρος για να μπορεί ο παίχτης από πάνω να πιάνει και να βγάζει μόνο την πρώτη κάρτα, όταν έχει αυτή απαντηθεί. Και εδώ να φαίνεται η ερώτηση. Αυτό θα μπει στο κέντρο του τραπεζιού. Θα φαίνεται εδώ ο αριθμός των καρτών που πρέπει να δείξουν οι παίχτες να επιλέξουν κλειστές και να τις φανερώσουν ταυτόχρονα που θα είναι η απάντηση. Ένα χρώμα είναι η απάντηση και εδώ θα είναι η ερώτηση. Πώς παίζεται λοιπόν το παιχνίδι, το αφήνω εδώ προς το παρόν και θα επανέλθουμε. Αφού τοποθετήσουμε στη μέση του τραπεζιού τη θήκη με τις κάρτες, ξεκινάμε. Διαβάζουμε την πρώτη ερώτηση από το άνοιγμα της θήκης, εδώ, τι χρώμα βλέπουμε, τα πάντα όταν φοράμε γυαλιά νυχτερινής όρασης. Και αφού τη διαβάσουμε, δεν πρέπει να βγάλουμε την κάρτα από πάνω, γιατί η απάντηση είναι γραμμένη ακριβώς από πάνω και δείχνει το χρώμα το οποίο είναι η σωστή απάντηση στην ερώτηση. Ο αριθμός στο επάνω μέρος, εδώ δείχνει το 1 όπως βλέπετε, στην οπή, υποδεικνύει τον αριθμό των καρτών χρωμάτων που πρέπει να δώσουμε για την απάντηση. Χρησιμοποιούμε τις 11 κάρτες που έχουμε στο set της ομάδας μας και μπορούμε να συζητήσουμε την ομάδα μας και αποφασίζουμε ποιο ή ποια χρώματα ταιριάζουν καλύτερα στην ερώτηση. Φυσικά, αν λέει ένα πρέπει να διαλέξουμε, γιατί μία είναι η απάντηση. Ένα χρώμα είναι η απάντηση. Τοποθετούμε τις κάρτες που επιλέξαμε κλειστές στο τραπέζι μπροστά μας και η πρώτη ομάδα που θα τοποθετήσει κάρτες χρωμάτων ή κάρτα χρωμάτων, αν είναι μόνο μία η απάντηση, κλειστή πάνω στο τραπέζι, φωνάζει Color Brain. Όλες οι άλλες ομάδες έχουν 15 δευτερόλεπτα για να επιλέξουν να τοποθετήσουν και τις δικές τους κάρτες ή κάρτα πάνω στο τραπέζι, αλλιώς χάνουν την ευκαιρία να απαντήσουν. Οι ομάδες, αφού έχουν προλάβει όλοι μέσα στον χρόνο να επιλέξουν και να έχουν κλειστεί την κάρτα, γιατί ας πούμε ότι η πρώτη ομάδα έχει επιλέξει, ας πούμε ότι αυτό είναι το set, αυτές είναι κλειστές οι κάρτες, κάθε μία έχει το set. Έχω επιλέξει αυτό, λέω ότι αυτό επιλέγω εγώ από το χέρι μου όλο. Ένας από τους παίχτες στην ομάδα θα κρατάει όλες τις κάρτες, το ίδιο θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Αρχίζουν να μετράνε 15 δευτερόλεπτα με το που θα βάλει ο πρώτος παίχτης κάτω την απάντησή του και έχουν 15 δευτερόλεπτα οι υπόλοιπες ομάδες, αν παίζουν και 3 και 4 ομάδες ή και 2, να βάλουν την απάντησή τους, αλλιώς χάνουν την ευκαιρία. Οι ομάδες λοιπόν αναποδηγυρίζουν ταυτόχρονα τις κάρτες χρώματος αφού έχουμε τελειώσει για να αποκαλύψουν τις απαντήσεις τους. Ας πούμε ότι η ομάδα που παίζω εγώ επέλεξε το πράσινο. Ξεχάστε όλα αυτά εδώ, έτσι τα έχω ανοιχτά απλά για το βίντεο. Επέλεξε το πράσινο. Ενώ αντίστοιχα οι υπόλοιπες ομάδες είχαν επιλέξει αυτό εδώ. Πώς το κατάφερα αυτό. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι αφαιρούμε την κάρτα ερωτήσεων. Προσοχή όμως να μην τραβήξουμε παραπάνω κάρτες για να δείξουμε μόνο την πρώτη κάρτα που αφαιρέσαμε. Και τώρα εφανερώνεται και με χρώμα αλλά και με γράμμα, με λέξη, η απάντηση. Η απάντηση είναι το πράσινο. Φυσικά, όταν βλέπουμε με γυαλιά νυχτερινής όρασης, από ταινίες δράσης και ούτω καθεξής, βλέπουμε μέσα το χρώμα, βλέπουμε τα πάντα μέσα σαν να είναι πράσινο. Αφού λοιπόν αφαιρέσουμε την κάρτα ερωτήσεων και δούμε τη σωστή απάντηση, ξαναλέω προσοχή, μην τραβήξετε πολλές κάρτες και δείτε και την επόμενη απάντηση. Έτσι, γι' αυτό υπάρχει αυτός ο χώρος εδώ και αυτή η άνεση για να μπορεί να τραβάς μόνο μία κάρτα κάθε φορά. Αφού λοιπόν δούμε την απάντηση, επιβεβαιώνουμε αν έχουμε διαλέξει το σωστό ή όχι. Όταν τελειώσουμε, τοποθετούμε την κάρτα ερωτήσεων στο κάτω μέρος της στίβας, με την πλευρά τη χρησιμοποιημένη πλευρά να κοιτάει προς τα πάνω, γιατί θα παίξουμε μετά από την πίσω πλευρά. Αυτό που δεν σας είπα στην αρχή της προετοιμασίας είναι όταν ξεκινάμε και έχουμε βάλει όλη αυτή την τράπουλα μέσα, στην τελευταία κάρτα βάζουμε αυτήν εδώ, που λέει συγχαρητήρια, ολοκληρώσε το Color Brain. Εδώ βάζουμε και από πίσω λέει βρίσκεται στη μέση του παιχνιδιού. Τη βάζουμε εδώ, γιατί όταν τελειώσουμε όλες αυτές τις κάρτες, θα φτάσουμε σε αυτήν εδώ που λέει βρίσκεται στη μέση. Οπότε γυρίστε από πίσω για να πάρετε όλες αυτές τις κάρτες και να τις γυρίσετε μετά από πίσω και να παίξετε και τις πίσω πλευρές. Και τότε ολοκληρώνουμε την παρτίδα, όταν έχουμε παίξει και την μπροστά και την πίσω όψη από το deck ολόκληρο. Έτσι. Γι' αυτό και αυτή η κάρτα μπαίνει στη μέση του παιχνιδιού έτσι για να σου πει μετά γύρισε τη από πίσω. Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι, αφού δούμε την απάντηση, θα την πάρουμε και θα τη βάλουμε
τελευταία, για να αρχίσουν να μαζεύονται χωρίς να αλλάξουμε τη φορά της, έτσι, είναι η φορά που παίζαμε, τελευταία στο πίσω μέρος και θα αρχίσουν όσες παίζουμε, αφού απαντάμε και απαντάμε, να μπαίνουν τελευταίες πίσω μέρος, μετά την κάρτα που έχουμε επιλέξει, έτσι ώστε κάποια στιγμή η κάρτα αυτή θα εμφανιστεί και θα βγει μπροστά. Πάμε να δούμε λοιπόν τη βαθμολόγηση. Εάν μία ομάδα δεν απαντήσει σωστά σε ολόκληρη την ερώτηση, δεν κερδίζει πόντο. Ακόμα και αν απαντήσει σωστά μέρος της ερώτησης, δηλαδή αν βρει κάποια από τα χρώματα. Εδώ που λέει τα χρώματα του ρομπότ BB-8 στον πόλεμο των άστρων, εκτός του μαύρου. Οπότε πρέπει λοιπόν, αν απαντήσει σε μία από τις ή δύο από τις ερωτήσεις της, τα χρώματα σωστά και η τρίτη είναι λάθος, δεν κερδίζει κανένα πόντο. Αν μία ομάδα απαντήσει σωστά, κερδίζει πόντους μόνο αν κάποια άλλη ομάδα απαντήσει λάθος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν εδώ απαντούσαμε όλοι πράσινο, στα γυαλιά νυχτερινής οράσεως, καμία ομάδα δεν θα κέρδιζε πόντους. Πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον μία ομάδα να έχει απαντήσει, ή και περισσότερες, να έχουν απαντήσει λάθος. Τότε στην περίπτωση αυτή, αυτό που θα γίνει είναι να κερδίσει πόντους η κάθε ομάδα, τόσους πόντους όσους ο αριθμός των ομάδων που το βρήκανε λάθος. Για παράδειγμα, οι ομάδες 3 και 4, ας πούμε ότι αυτή είναι η ομάδα 1, 2, έχει βρει λάθος, και ας πούμε για το παράδειγμα, αυτή η ομάδα είχε πει επίσης λάθος γυαλιά νυχτερινής οράσεως και εμείς είχαμε πει επίσης πράσινο. Κάθε ομάδα που το έχει βρει σωστά, βρήκαμε το πράσινο, μία λύση θέλει, θα κερδίσει τόσους πόντους όσες οι ομάδες που δεν το βρήκανε σωστά. Δεν το βρήκε η δεύτερη και η τρίτη, άρα 2 πόντους θα πάρει και αυτή η ομάδα η 1 και αυτή η ομάδα η 4, γιατί το βρήκανε σωστά, και αυτοί εδώ δεν θα πάρουν κανέναν πόντο αντίστοιχα. Είπα ότι θα σημειωθούν για το σύμβολο και το νούμερο της κάθε ομάδας εδώ, μουτζουρώνοντας τους κύκλους, αν έχετε πάρει πόντο. Και πάμε να δούμε λοιπόν τη μεταφορά πόντων, γιατί μιλήσαμε για την κάρτα. Πρώτα θα μιλήσουμε για τη μεταφορά πόντων και μετά θα μιλήσουμε για την αρπαγή χρωμάτων. Η μεταφορά πόντων, αν όλες οι ομάδες απαντήσουν σωστά, αν το βρούμε και οι 4 ομάδες, το πράσινο, τότε καμία ομάδα δεν θα πάρει πόντο και ένας πόντος μεταφέρεται στην επόμενη κάρτα ερωτήσεων. Κάθε ομάδα που κερδίζει πόντο στην επόμενη ερώτηση θα κερδίσει και αυτόν τον πρόσθετο πόντο. Και πάλι όλες οι ομάδες απαντήσουν σωστά, τότε 2 πόντοι μεταφέρονται στην επόμενη κάρτα ερωτήσεων και ούτω καθεξής μέχρι να κερδιθούν ή να χαθούν όλοι οι πρόσθετοι πόντοι. Άρα, αν όλοι το βρούμε σωστά, κανείς δεν παίρνει τον πόντο και μεταφέρεται στην επόμενη ερώτηση. Και τότε, αν το βρούνε 2 σωστά από τους 4, θα πάρουν και τους πόντους του προηγούμενου γύρου αντίστοιχα. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί μερικές φορές καταλαβαίνετε ότι ένας πόντος θα προστίθεται κάθε φορά που, δεν βρίσκει, που το βρίσκουν όλοι, οπότε κάποιες φορές οι ερωτήσεις μπορούν να κερδίζουν περισσότερους πόντους αν το έχουν βρει όλοι σωστά και μετά κάποιοι δεν το βρούνε. Αν όλες οι ομάδες απαντήσουν λάθος, καμία ομάδα δεν θα κερδίσει πόντους και το σερί θα σπάσει. Αν όμως υπάρχουν πόντοι από μεταφορά από πριν, τότε θα χαθούν και αυτοί. Θα σημειώσουμε πάλι τους πόντους εδώ, στο μπλοκάκι μας, στον πίνακα βαθμολογίας και φυσικά η κάρτα θα πάει στο κάτω μέρος όπως κάνουμε πάντα. Η πρώτη ομάδα που θα συγκεντρώσει 10 πόντους θα κερδίσει το παιχνίδι. Κάτι τελευταίο που το κάνει το παιχνίδι αρκετά διασκεδαστικό και απρόβλεπτο είναι η κάρτα αρπαγής χρωμάτων. Είναι αυτή εδώ. Κάθε ομάδα διαθέτει μια κάρτα αρπαγής χρωμάτων. Αυτές οι κάρτες σας βοηθούν να εμποδίσετε την ομάδα που προηγείται να προχωρήσει ακόμα περισσότερο και πρέπει να παιχτεί την κατάλληλη στιγμή. Μια ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την κάρτα μόνο αν δεν προηγείται. Δεν μπορείς να είσαι μπροστά στο σκορ και να τη χρησιμοποιήσεις για να ξεφύγεις κι άλλο. Μπορείτε να παίξετε αυτή την κάρτα προτού διαβαστεί μια νέα κάρτα ερώτησης. Παίζοντας την κάρτα αρπαγής χρωμάτων, τραβάτε χωρίς να κοιτάτε 8 κάρτες χρωμάτων από την ομάδα που προηγείται και η ομάδα που προηγείται παίζει για μια ερώτηση για την επόμενη ερώτηση χωρίς τις 8 κάρτες που τραβήξατε, που τις βάζουμε στο πλάι για προσωρινά. Αφού παίξει, και θα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να απαντήσει σωστά μόνο με 3 κάρτες εκεί πέρα, το πιο πιθανό είναι ότι θα αποτύχει. Οπότε δεν ξέρεις βέβαια. Αφού παίξει, παίρνει πίσω τις 8 κάρτες και στον επόμενο γύρο θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τέτοια κάρτα αρπαγής χρωμάτων μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οπότε χρησιμοποιήστε σωστά. Και όπως λέει μέσα και ο οδηγός στρατηγικής, η συμβουλή για το Color Brains είναι να παίξετε την κάρτα αρπαγής χρωμάτων σε μια κάρτα ερωτήσεων που έχει πόντους από μεταφορά, προκειμένου να κερδίσετε ακόμα περισσότερους πόντους. Το παιχνίδι είναι πανεύκολο όπως καταλάβατε, εξαιρετικά διασκεδαστικό και απλά θα ήθελα εδώ να σας δείξω μερικές ερωτήσεις για να πάρετε μια ιδέα περί τίνος πρόκειται. Για παράδειγμα, τι χρώμα βλέπουμε τα πάντα όταν φοράμε γυαλιά νυχτερινής όρασης, το είπαμε είναι πράσινο. Το χρώμα της στολής των ληστών στην τηλεοπτική σειρά το La Casa de Papel, βλέπετε ότι έχει και πρόσφατες ερωτήσεις που είναι πολύ καλό, φυσικά είναι το κόκκινο. Τα χρώματα του παντελονιού του Obelix, λευκό και μπλε. Το ρομπότ BB-8 στον πόλεμο των άστρων, στις καινούργιες ταινίες, εκτός του μαύρου,
είχε λευκό, πορτοκαλί και μαύρο. Και φαίνεται ότι πρέπει να απαντήσουμε με τρία χρώματα γιατί το δείχνει πάνω, ενώ τα άλλα λέγανε ένα μέχρι στιγμής. Κάποιες ερωτήσεις μπορεί να είναι πιο δύσκολες, να θέλουν τέσσερα χρώματα. Το λογότυπο της Google, κόκκινο, μπλε, κίτρινο και πράσινο. Και πρέπει να έχουμε και τις τέσσερις κάρτες για να κερδίσουμε πόντους σε αυτό το γύρο. Και το πιο δύσκολο είναι όταν υπάρχουν πέντε χρώματα, οι Ολυμπιακοί κύκλοι, που έχουμε το μπλε, το κίτρινο, το μαύρο, το πράσινο και το κόκκινο. Το εσόρχο της στολής του Σούπερμαν. Οι χάντρες στο τραγούδι του Δημήτρη Χόρν. Υπάρχουν και ελληνικές ερωτήσεις με ελληνικά τραγούδια και ούτω καθεξής. Και πάει λέγοντας. Βλέπετε λοιπόν ότι το παιχνίδι είναι εύκολο σε κανόνες. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι expert και να έχει βαθιές γνώσεις για να μπορεί να απαντήσει. Μερικές φορές μπορεί τύχει να είναι μαζί του. Και έτσι παίζει το Color Brain. Ομολογώ ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, με το που κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, με το που έμαθα ότι χρησιμοποιείς κάρτες για να απαντάς σε ερωτήσεις quiz, ενθουσιάστηκα. Και ο λόγος είναι αυτός, είναι ότι μου αρέσει να παίζω τραπέζια παιχνίδια που έχουν σαν θέμα quiz, που έχουν γνώσεις, όμως επειδή πολλές φορές υστερώ ή μένω πίσω, αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να τα πάω καλύτερα και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν, νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να μπούμε στη θέση του οδηγού, να παίξουμε και να ευχαριστηθούμε ένα παιχνίδι γνώσεων, χωρίς να είμαστε ούτε παντογνώστες, ούτε expert, μπορεί και να είμαστε, ωστόσο θα περάσουμε και θα ευχαριστούμε το παιχνίδι πολύ καλά και θα περάσουμε όλοι διασκεδαστικά. Είναι ένα παιχνίδι, νομίζω, το οποίο κερδίζει πόντους ξεκάθαρα ευθύς αμέσως από πολλά πράγματα. Πρώτον, την όμορφη παρουσία. Δεύτερον, τη διαφορετικότητα. Δεν έχουμε μάθει να παίζουμε με χρώματα για απαντήσεις. Τρίτον, το γεγονός του ότι παίζουμε σε ομάδες. Και τέταρτον, το γεγονός του ότι οι κανόνες είναι πανεύκολοι. Ξεκινάς, λες δύο κουβέντες, όπως είδατε, οι κανόνες είναι πολύ εύκολοι στο παιχνίδι και ξεκινάς και παίζεις αμέσως. Πόσα παιχνίδια μπορούν να το πουν αυτό και πόσα παιχνίδια μπορούν να το παραδώσουν, να το κάνουν deliver. Εδώ λοιπόν το Color Brain νομίζω ότι ξεκάθαρα υπερτερεί σε αυτό, υπερτερεί στους πολύ απλούς κανόνες, στο ότι είναι προσιτό γενικά σε όλους και στο ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να κάθεσαι χαλαρά, να πεις θέλετε να παίξουμε μια παρτίδα, να βγάλεις το κουτί, να τους δείξεις την ιδέα, θα εντυπωσιαστούν όλοι με τη διαφορετικότητα και το κάτι επιπλέον που φέρνει όλο αυτό το γεγονός ότι απαντάς με κάρτες και όχι με φράσεις ή με λέξεις. Οπότε νομίζω θα τραβήξει τα βλέμματα και θα κερδίσει σίγουρα πόντους. Μας άρεσε πάρα πολύ στην παρέα, το κατευχαριστηθήκαμε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι από τις πρώτες επιλογές μου για πάρτι πλέον από εδώ και πέρα, όταν μαζευόμαστε και μικρές αλλά και μεγάλες ομάδες παιδιών, φίλων και ούτω καθεξής στο σπίτι, στο εξωτερικό χώρο για τραπέζιο παιχνίδι. Και το γεγονός ότι έρχεται σε ένα μικρό κουτάκι, μπορεί κάποιος, αν θέλει, και νομίζω ότι είναι και καλή λύση, να πάρει όλες τις κάρτες, να τις βάλει σε ένα πουγγί, σε κάτι να τις προστατεύσει και να τις πάρει μαζί του. Δεν χρειάζεται να έχει όλο αυτό το κουτί. Υπάρχουν πολλές κάρτες μέσα, ωστόσο το ίδιο το παιχνίδι νομίζω εύκολα γίνεται και φορητό για να παιχτεί σε παραλία, σε καφετέρια, στο δρόμο, σε μια εκδρομή και ούτω καθεξής. Λοιπόν, Color Brain το προτείνω ανεπιφύλακτα και είναι μια ευχάριστη έκπληξη στην κατηγορία των παιχνιδιών Party. Το αγαπήσαμε και μας άρεσε πάρα πολύ.